Που πες τι να θα κάνεις το μομβέλο. Το μομβέλο. Εσείς τρώτε τους γίγαντες μια χαρά. Έλα δώσε κάτι. Πολύ ωραία. Και πάμε να συνδεθούμε με τη σχολή χορού. Το Ελενάκι. Είναι εκεί η Ελένη. Στο Θησίο. Είναι εκεί η Ελένη Μουστάκη. Παιδιά. Ελενάκι, πώς θα χορέψουμε ταγκό χωρίς Τέρι. Εδώ θα κάνω. Ακριβώς σταματήμα, γιατί θέλω να χορέψω ταγκό. Αλλά δεν έχω Τέρι, δεν έχω παρτενέρ. Και πώς να τον πιάσω λοιπόν. Γι' αυτό θα πιάσω το σκουπόξυλο. Όπως μας έμαθε εδώ πέρα η Μαρία Καραγεώργου και ο Κάρλος, θα μας δείξουν ένα διαφορετικό τάγκο στην εποχή της πανδημίας. Τέλεια, καλημέρα. Τι κάνετε? Ασκήσα. Καλά, μια χαρά εσείς. Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλουμε πολύ να δούμε αυτό το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για να μην στερηθούμε το χορό, ακόμα και τώρα που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Βλέπουμε κάποια πλάνα, ναι, με σκουγκαρίστρες, με σκούπες, με μπατόν του σκι. Για βοηθήστε μας να καταλάβουμε πώς το κάνουμε. Να σας βοηθήσουμε. Θέλεις δύο. Εδώ λοιπόν στο Νταρσαρίν, στο Θησίο, έχουμε φέρει έναν τρόπο για να χορεύουμε με τον παρτενέρ, αλλά χωρίς να έχουμε τον παρτενέρ. Τι έχουμε όμως αντί τον παρτενέρ? Έχουμε δύο σκουπόξυλα, τα οποία συμβολίζουν τα πόδια του παρτενέρ. Οπότε μπορούν οι μαθητές μας από το σπίτι, μέσω Zoom, διαδικτυακά, να ακολουθούν κανονικά τα μαθήματα και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, χορεύοντας με τον αόρατο παρτενέρ και να παίξουμε με τα πόδια του. Θα σας δείξουμε τώρα με τον Κάρλο τον παρτενέρ μου πώς γίνεται αυτό. Μια χαρά. Σκουπίζουμε και λιγάκι το πάτωμα. Τέλεια. Για δείξτε μας λοιπόν. Ναι, ναι. Επίσης να πούμε ότι έχει πάρει η παραμάσκαλα δύο σκουπόξυλα και θα προσπαθήσει και αυτό. Κάνω κι εγώ. Τις οδηγίες σας. Τέλεια. Επίσης να σας πούμε ότι όταν θα βρεθούμε από κοντά, αλλά ακόμη θα πρέπει να τηρήσουμε τα απαιτούμενα μέτρα του 1,5 μέτρου, έχουμε εφεύρει κάτι που παγκόσμια πλέον το βγάζουμε έξω. Είναι το connection, μια δική μας τεχνική του Νταρσαρίν, του Κάρλος και δική μου, που μπορούμε να χορεύουμε με μάσκα με τον παρτενέρ με απόσταση και να συνεννοούμαστε άψογα, έτσι ώστε όταν γυρίσουμε με το καλό στις πίστες και στις μιλόγκες, να έχουμε φτύσει. Μας το δείξετε και αυτό. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά για να τα προλάβουμε. Πάμε, ας δούμε το μάθημα με απόσταση, με σκουπόξυλα. Θα βγάλω, να το βγάλω. Ναι. Θα δούμε. Αν πέσει το κινητό, θα δούμε τι θα γίνει. Θα το κλάψουμε μαζί. Θέλω να κάνω το έτσι, εγώ καταλαβες. Α, είδες ο Κάρλος, έκανε και το χτυπηματάκι. Κοίτα, κοίτα, σπρώχνει τη σκούπα με το πόδι ο Κάρλος. Αυτό είναι το σιρτό το λεγόμενο. Παιδιά, είναι βαριά. Φαντάζομαι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι για να το μάθεις πρέπει να έχεις κάνει κάποια μαθήματα. Να ξέρεις τα βήματα. Τελείως, να ξέρεις τα βήματα για να καθοδηγείς και τη σκούπα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι εύκολο για κάποιον που δεν έχει κάνει κανένα μάθημα. Όχι, όχι, υπάρχει και για αρχάριους, γιατί εμείς τώρα δείξαμε για τους πιο προχωρημένους και παίξαμε λίγο γιατί με τις σκούπες. Γιατί βλέπαμε την Τίνα ότι αυτό που κάναμε. Το έχω εγώ, το έχω έμπειτο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις τίποτα, εννοείται. Αλλά και για τους αρχάριους. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς είναι να προχωράς μέσα στα πόδια του άλλου. Ναι, το θέμα είναι να συντονίσεις και τη σκούπα και να έχεις και τα ίδια. Ακριβώς. Γιατί όταν έχεις δύο διαφορετικές, δυσκολεύει. Ωραία, δείξτε μας γρήγορα και αυτό που δυσκολεύει θα κάνετε. Πάρα πολύ, γιατί είναι τα δύο πόδια του παρτενέρ. Μπράβο, όταν γυρίσετε. Να το δείξαμε, ας πούμε.
μπροστά το πόδι μου, έλεγε ο Κάρλος, πλάι το πόδι, πίσω, πίσω, πλάι. Δηλαδή, να θέλεις και τους αρχάριους με τα σκουπόξυλα. Πάμε για το connection. Τι θα κάνετε όταν θα ανοίξετε. Πάμε και για το connection. Ναι. Για όταν ανοίξουμε με το καλό, ευελπιστούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να πιανόμαστε. Είμαστε ήδη σε κουτί με διαφημίσεις. Αρχίστε να μας το δείχνετε, γιατί θα το δούμε στο τέλος. Δεν θα προλάβουμε. Ναι, ναι, ναι. Θα χορέψετε με απόσταση. Α, και έχουν και την απόσταση. Α, άρα είναι και συντονισμένοι και συγχρονισμένοι. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Σωστό. Πολύ έξυπνο. Πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, Ελενάκη, ωραίο θέμα, διαφορετικό. Ευχαριστούμε. Καλή για όλα συνέχεια. Υπάρχουν λύσεις τελικά. Για όλα, βέβαια, παιδιά. Εννοείται. Σκοπός είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Αφήστε την να φανεί την κυρία, γιατί φάνηκε σαν να μιλάει από το υπερπέραν. Καλημέρα μου. Μπράβο. Γεια καλή συνέχεια. Τι να μου, και από εκεί λίγο να πα. Μόνη μου. Θα σκουπίσω. Θα πάω αύριο. Δυνάμαστε!